Δήμαρχε, βλέπετε, προσπαθούμε κι εμείς να αποτυπώσουμε όσο μπορούμε τα νέα αυτοδιοικητικά δεδομένα. Έχουμε αλλαγές. Βέβαια. Και μάλιστα το μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης και από τους μεγαλύτερους της χώρας, είναι λογικό ότι επικεντρωνόμαστε. Έχει ενδιαφέρον για όλους μας οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται. Και όπως είπε και η Μέρη, οι Δήμαρχοι έχουν ενδιαφέρον και τα παραπολιτικά και τα παραλυπόμενα της συνεδρίας, της τελευταίας αυτής συνεδρίας. Είναι και αυτά, διότι από εκεί βγαίνουν πολλά, πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα αυτοδιοικητικά ζητήματα και στο περιθώριο που μας αφήνει φυσικά και ο τηλεοπτικός χρόνος. Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό που λέει ο τίτλος μας. Φορολογικές υποχρεώσεις με την εκπνοή του 2023 από τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία πήραν και μια γενναία παράταση. Ναι. Συνηθίζεται τελευταία. Ναι. Και από το δεκαήμερο που ήταν πολύ πιο παλιά, πριν το κορονοϊό, σήμερα πάμε για ένα δίμηνο. Δίμηνο λοιπόν παράταση μέχρι 29 Φεβρουαρίου. Και παράταση και οι πινακίδες, για όσους θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες. Άρα, δύο επιπλέον μέρες κυκλοφορίας μέσα στο 2024, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός η παράταση αυτή και για τα τέλη κυκλοφορίας και για τους όσους θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες. Δίνεται ένα καλό χρονικό διάστημα να διεκπαιρεώσουν τις υποθέσεις αυτές. Άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες ενδεχομένως. Είπα και ότι τις ξεχνάμε, Δημάρχη, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Η εφορία τις ξεχνάει. Πολλές φορές. Η ΑΔΕ πλέον δεν μας ξεχνάει, οπότε καλό είναι να θυμηθούμε τι έχουμε. Πρέπει να πληρώσουμε καταρχήν τη φορολογία εισοδήματος. Είναι η έκτη δόση 29-12, την Παρασκευή λήγουν. Δεν πάει τελευταία, διότι η εργάσιμη είναι η Παρασκευή, αλλά τελευταία εργάσιμη του χρόνου, 29-12 λοιπόν είναι υποχρεώσεις. Είναι για την δόση εισοδήματος, είναι η έκτη δόση. Είναι η δέκατη δόση για τον έμφυα και υπολείπονται και εδώ δύο δόσεις τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο του 2024. Τώρα, για όσους έχουν αποβιώσει, θα πρέπει οι συγγενείς τους να ενδιαφερθούν και να αποβάλουν τη φορολογική δόση μέχρι 29-12. Όσοι κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, θα πρέπει και αυτοί να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, όσοι έχουν πάρει αναδρομικά, είτε από δικαστική απόφαση, είτε επειδή έγινε κάποια αύξηση στη σύνταξή τους και του καταβλήθηκε μέσα στο 2023, θα πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να κάνουν τα αναδρομικά συμπληρωματική δήλωση της χρονιάς που ανάγεται. Κάποιος δηλαδή που έλαβε αναδρομικά το 2023 και αφορά το έτος 19, το 20, 21, θα πρέπει να πάει κάθε χρονιά και να κάνει συμπληρωματική τροποποιητική δήλωση και να διορθώσει τα οικονομικά σχέδια και να γίνει νέα καθάριση στη συνέχεια. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δει ο κάθε φορολογούμενος που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση και να κάνει τις σχετικές υποβολές των φορολογικών δηλώσεων. Όμως δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε και πολλές αλλαγές που έφερε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν μια εβδομάδα. Έτσι πλέον οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι ψηφιακές συναλλαγές μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μας. Όλες οι συναλλαγές που θα γίνονται πλέον για πάνω από 500 ευρώ από οποιοδήποτε ιδιώτη, οποιοδήποτε πολίτη, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων που αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες ή αφορά σε υπέρχειρα άτομα, όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουμε με ψηφιακά μέσα. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μας. Οποιαδήποτε συναλλαγή που υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Είτε κάναμε μία αγορά για κάποιο έπιπλο, είτε μια συσκευή, είτε ακόμα και είδη κατανάλωσης, τα οποία υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, θα πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη χρεωστική, την πιστωτική μας κάρτα ή μεταφορά μέσω e-banking, τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό ήταν πιο ψηλό το όριο. Ήτανε τα 1500 ευρώ, κατέβηκε στα 500 και τίνει να μηδενιστεί. Τίνει να μηδενιστεί. Σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει, ο σκοπός είναι να μην γίνεται καμία συναλλαγή πλέον με μετρητό. Έρχεται το IRIS, το σύστημα IRIS πληρωμών. Τι είναι το IRIS? Είναι ένα ευέλικτο διατραπεζικό σύστημα, όπου όλοι οι πολίτες πλέον, ήδη έχει τεθεί σε ισχύ, μπορούν σε ημερήσια βάση μέχρι 500 ευρώ να μεταφέρουν το επόμενο δευτερόλεπτο, με το που κάνουμε κλικ, τα χρήματα στον οποιοδήποτε λογαριασμό. Το IRIS απαιτεί μια εγγραφή η οποία γίνεται ηλεκτρονικά με το σύστημα το e-banking και δηλώνοντας μόνο τον αφημί στον οποίο συνδέεται το λογαριασμό μας ή το κινητό μας τηλέφωνο, θα μπορούμε να μεταφέρουμε τα χρήματα σε οποιαδήποτε τράπεζα εσωτερικού, εξωτερικού, το επόμενο δευτερόλεπτο. Πράγμα το οποίο διευκολύνει το να φαίνεται η συναλλαγή την ίδια μέρα. Την ίδια στιγμή, όχι την ίδια μέρα, στιγμή. Το επόμενο δευτερόλεπτο.
με το που κάνουμε κλικ, έχει πάει το επόμενο δευτερόλεπτο, έχει πιστωθεί ο λογαριασμός που έχουμε κάνει την σχετική μεταφορά. Αυτό μόνο για λογαριασμούς ή και για πληρωμές δανείων και καρτών? Αυτό είναι τώρα για πληρωμές και στο δημόσιο και σε δήμους. Κάποιοι δήμοι το χρησιμοποιούν, το ελληνικό δημόσιο το χρησιμοποιεί ήδη ευρέως. Και βέβαια και στις εμπορικές συναλλαγές, το οποίο επεκτείνεται. Σήμερα μέχρι τα 500 ευρώ είναι μάλιστα χωρίς να κρατούνται τραπεζικά έξοδα, προμήθειες. Έχουμε αλλαγή στα τα POS. Έχουν πολλά επαγγέλματα που πλέον θα πάγονται την πληρωμή να πρέπει υποχρεωτικά να έχουν POS, όπως είναι οι λαϊκές αγορές, όπως είναι τα ταξί, μεταφορές, όπως είναι τα περίπτερα, όπως είναι οι ασφαλιστές. Αυτές οι κατηγορίες επαγγελμάτων που δεν ήταν σε αυτό το σύστημα, από 1η-1η-24 υποχρεωτικά πλέον θα πρέπει να χρησιμοποιούν. Βέβαια για τα ταξί, κύριε Μπαριτάκη, σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει και μια δυσκολία. Δηλαδή, αν πάει κάποιος τώρα μια κούρσα, ένας ταξιτζής, ένα απομακρυσμένο σημείο και δεν έχει ίντερνετ, ναι, γι' αυτό υπάρχει μια τεχνική δυσκολία. Τα οποία πρέπει, εδώ ξέρετε, οι αποφάσεις βγαίνουν πιο μπροστά από το αν μπορούν να εφαρμοστούν. Διότι και χωριά σήμερα υπάρχουν, ειδικά στην Οδοχώρα, που δεν έχουν ίντερνετ, έχουν ταχύτητες και δεν μπορούν να τρέξουν αυτά δυστυχώς. Πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί τώρα εκεί? Υπάρχουν προβλήματα, ειδικά σε χωριά απομακρυσμένα που δεν έχουμε αυτές τις ταχύτητες, που δεν έχουμε το ίντερνετ, την προστασιμότητα αυτή. Η τεχνολογία, παρόλο που είναι εξυπηρετεί τους πάντες, εκεί φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο και να δημιουργούν προβλήματα. Θα πρέπει να γίνει η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών, και εδώ είναι το ζητούμενο, μέχρι με τα POS. Όλες οι αποδείξεις πλέον που θα είναι από τα POS θα μεταβάζονται στην ταμιακή μηχανή και από εκεί στην ΑΔΕ. Μέχρι 29 Δευτέρα, λοιπόν, 24, θα πρέπει όλες οι ταμιακές μηχανές να έχουν διασυνδεθεί με το POS. Άρα ηλεκτρονική και ψηφιακή, ας το πούμε, τεχνολογία βοηθάει πλέον στον έλεγχο και όλα τα δεδομένα, και μάλιστα με υψηλές ποινές, εάν δεν τηρείται η νομοθεσία, μέχρι και κλείσιμο των καταστημάτων προβλέπεται, θα πρέπει να έχουν διασυνδεθεί. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 τρέχει κάποια προγράμματα αναβάθμισης για τις επιχειρήσεις, είναι αυτό. Μέχρι 10 Ιανουαρίου θα μπορούν να πάρουν μέχρι 150 ευρώ αναταμιακή μηχανή, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν το λειτουργικό σύστημα και να μπορεί να είναι σε θέση να δέχεται τα στοιχεία από τα POS. Ή και τα POS, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν, υπάρχουν παλιά τεχνολογίες. Θα πρέπει όλοι λοιπόν οι επαγγελματίες να φροντίσουν από τον μέχρι 29 Δευτέρου να έχουν αντικαταστήσει, να έχουν αναβαθμίσει τις ταμιακές. Υπάρχουν όμως διευκολύνσεις για να γίνει αυτή η διαδικασία, όπως είπατε, έτσι, δηλαδή. Υπάρχουν. Γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο για μια επιχείρηση τώρα ξαφνικά. Έχει και κόστος, σας είπα ότι δίνει, καλύπτει το κόστος αναβάθμισης 150 ευρώ, το καλύπτει σήμερα το πρόγραμμα ψηφιακός μετασχηματισμός. Θα πρέπει όμως να γίνεται μια διαδικασία από εκεί, έτσι ώστε να εγκριθούν αυτά τα ποσά και να μπορέσουν επιχειρήσεις, αναταμιακή μηχανή, να πάρουν τα χρήματα αυτά και να αναβαθμίσουν τα συστήματα των ταμιακών μηχανών. Όπου τώρα δεν μπορεί να γίνει αναβάθμιση, θα πρέπει να αντικατασταθεί η ταμιακή με μια καινούργια μηχανή. Γενικά θέλω να πω ότι η ψηφιακά και η τεχνολογία είναι στην υπηρεσία των ελεκτρικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το οποίο θα καταγράφει πλήρως κάθε προϊόν το οποίο διακινείται, με τον προμηθευτή που το πουλάει και την επιχείρηση την οποία την αγοράζει. Θα είναι ηλεκτρονική διακίνηση, δηλαδή, έτσι ώστε ο έλεγχος θα μπορεί να βλέπει συγκεκριμένα τα προϊόντα, τι ώρα φύγανε, τι ώρα πήγανε, πώς παραδοθήκανε, για να αποφύγουμε την πλαστότητα ή τα ψευδή τιμολόγια, τα εικονικά τιμολόγια. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο θα έχει πλέον σκανάρισμα. Το e-code, το οποίο θα είναι υποχρεωτικά σε κάθε ηλεκτρονικό τιμολόγιο που εκδίδεται, έτσι ώστε να σκανάρεται και να βλέπει ότι αυτό ανταποκρίνεται σε αληθινή πληροφορία, στα στοιχεία, τα δεδομένα τα οποία φέρει πάνω. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο πρέπει να έχουν πλέον όλες τις επιχειρήσεις. Έχω μία απορία, κύριε Μπαριτάκη, με δεδομένο όλες αυτές τις νέες φορολογικές αλλαγές και το νέο φορολογικό περιβάλλον που έχουμε μπροστά μας από το 2024. Τελικά, εκλογικεύεται ή απλά αυστηροποιείται το σύστημα? Κοιτάξτε, δεν εκλογικεύεται. Σίγουρα αυστηροποιείται και γίνεται και πιο πολυσύνθετο. Δηλαδή, ειδικά για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει. Και ξέρετε, έχουμε και την αλλαγή του φορολογικού συστήματος. 800.000 επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις πλέον θα φορολογηθούν με ένα νέο σύστημα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε κι εμείς ακόμα. Ένα νέο σύστημα που συνδέει τους εργαζόμενους, την απασχόληση που έχει μια επιχείρηση, με τον τζίρο, τον κύκλο εργασιών τον οποίο κάνει.
και μπαίνουν συγκεκριμένα ποσά τα οποία θα πρέπει να φορολογηθεί η επιχείρηση άσχετα αν ο κύκλος εργασιών, το αποτέλεσμα ήταν λιγότερο από αυτό το οποίο θα προσδιοριστεί αντικειμενικά με βάση τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Που τι παίρνει, ως βάση δεδομένων τους μισθούς των εργαζομένων, την απασχόληση, τα χρόνια λειτουργία της επιχείρησης και τον κύκλο εργασιών, το μέσο κύκλο εργασιών του κωδικού δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Σαφώς αυτό το νομοσχέδιο θεωρώ ότι είναι μια υπερβολή, διότι από τη στιγμή που έχεις την τεχνολογία και την ψηφιακή διακυβέρνηση θα μπορούσε να ελέγξεις όλο αυτό το σύστημα, να ελέγξεις τη φοροδιαφυγή από το να πας σε μια οριζόντια δράση και να επιβάλλεις ένα οριζόντιο φόρο σε όλες τις επιχειρήσεις. Πάντως εσείς θα έχετε πολλή δουλειά όλοι οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές και οι μπαριτάκοι και μόνο να λύνετε και απορίες δηλαδή θα έχετε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνουμε, δεν είναι τόσο πολλά τα πράγματα, δηλαδή όλη αυτή η αλλαγή που έχει φέρει ο νέος τρόπος προσέγγισης ελέγχου ηλεκτρικών υπηρεσιών, το δεδομένο της μεταφοράς της πληροφορίας, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα My Data, τα οποία έχουν μπει πλέον και εφαρμόζονται από το Γενάρη υποχρεωτικά, και εδώ έχουμε και πρόστιμο. 250 ευρώ την ημέρα θα είναι το πρόστιμο, αν δεν διαβάζετε πληροφορία στο My Data. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πολυσύνθετα, πολύ δύσκολα για όλους. Δεν εξαιρούνται, οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες από κάποια θέματα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε είναι σε ένα χωριό, είτε σε μια πόλη, είτε σε ένα νησί, είναι το ίδιο. Λοιπόν, κύριε Μπαριτάκη, εμάς δεν μας κυνηγάει η εφορία, μας κυνηγάει τηλεοπτικός χρόνος και αναγκάζομαι να τρέξω τη συζήτηση, παρότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Όμως, αναλαμβάνεται 1η-1η του 24 ξανά στο Δημαρχιακό Θόκο της Βιάνου, επιστρέφετε στο Δήμο Βιάνου, συναισθήματα αλλά και προτεραιότητες. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν είναι αυτό η αγάπη των πολιτών, των συνδυματών που την ένιωσα σε όλη την προεκλογική περίοδο, σε όλη την περίοδο που ήμουν δήμαρχος, τώρα με την ορκομοσία, όλο αυτό το διάστημα το οποίο έχω ψηφιστεί μέχρι την ημερομηνία που αναλαμβάνω και εγώ και συνεργάτες με τα καθήκοντά μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Μεγάλη ευθύνη, γιατί δεν είναι εύκολο ότι μόνο επιστρέφω με ένα σημαντικό ποσοστό εκλογικό, που σημαίνει και μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στα αυξημένα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να δώσουμε λύσεις. Είναι μικρός ο Δήμος, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, να μην τα λέμε, και οι ελλείψεις σε προσωπικό, σε στελέχη, σε όλα αυτά, σε χρηματοδοτήσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Πάντως, να μην διαψεύσουμε τις προσδοκίες των συνδυματών μας. Αυτό να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μου, ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Είναι πολλές οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι τα πράγματα. Ο Δήμος Βιάνου έχει περάσει σε μια άλλη, ας το πούμε, διάσταση τώρα. Έχουμε ένα αεροδρόμιο που είναι στη γειτονιά μας. Έχουμε έντονο και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή μας και στα ορεινά και στα παραθαλάσσια σημεία του Δήμου. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή την πρόκληση ξεκινάμε. Ξεκινάμε ήδη με την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, να κάνουμε ένα νέο πολεοδομικό προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με τους μελετητές. Ξεκινάνε άμεσα να αναθεωρήσουμε το ΣΚΟΑΠ, το παλιό που υπήρχε, με ένα νέο πολεοδομικό σχεδιασμό που να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες και μετά από μια διαβούλευση που θα κάνουμε με τους φορείς και με τους πολίτες του Δήμου μας. Και έχετε και τα φράγματα, Δήμαρχε, και να προχωρήσει το φράγμα Μυρών Βιάνου που μαζί το οποίο είναι το έτοιμο έχουμε συζητήσει και πολλές φορές. Βέβαια, αυτό είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι έτοιμο. Uh-huh. Είναι ένα από τα πιο όρημα έργα που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Το είπα και στον Υπουργό προχθές που βρεθήκαμε. Πλέον είναι 13 εκατομμύρια προϋπολογισμός του. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο, από κεντρικά ατομιακά προγράμματα, να μπορέσει να γίνει, που θα λύσει πολλά προβλήματα στην περιοχή. Εμείς αυτό που ήταν να το κάναμε, το κάναμε. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Έχει προχωρήσει η απαλωτρίωση. Πληρώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης το ποσό της απαλωτρίωσης. Πλέον η πολιτεία πλέον κεντρικά πρέπει να κάνει το χρέος της και να χρηματοδοτήσει το μεγάλο αυτό σημαντικό έργο για τη Βιάνο. Αλλά δεν θα σταματήσουμε μόνο εκεί, θα κάνουμε και κάποιες άλλες μελέτες, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, είτε αφορά την αγροτική οδοπία που υπάρχει ετοιμότητα να αποβάλουμε προτάσεις, και επίσης σε υποδομές άρδευσης και σε κάποιες λιμνοδεξαμενές που ετοιμάζουμε. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή θητεία, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας, πάνω απ' όλα υγεία. Και εύχομαι το 24 να είναι μια χρονιά που θα ικανοποιηθούν οι στόχοι όλων μας και πάνω απ' όλα οι ελπίδες των πολιτών
είτε προς την αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα από τους πολιτικούς, από την πολιτική κατάσταση. Να είναι μια χρονιά η οποία θα νιώσουμε ότι καλυτερεύει η ποιότητα ζωή όλων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ζητήματα ψυχολογίας.